βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τοποθετούνται οι κολόνες φωτισμού, έχουν περάσει τα καλώδια και γίνεται η τελευταία στρώση μετρίου α, η βάση δηλαδή, πάνω στην οποία θα έρθει να πέσει η άσφαλτο. Εάν ο καιρός μας επιτρέψει, όπως φαίνεται ότι είναι καλός αυτή τη στιγμή, πολύ σύντομα θα έχουμε τελειώσει και με το θέμα της ασφάλτου. Και θα μένει μετά η ολοκλήρωση της σήμανσης, η διαγράμμιση και λεπτομέρειες. Είμαστε στο τελικό στάδιο. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τέλος Μάρτη θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχουμε τελειώσει. Το μόνο που μπορεί να ανατρέψει αυτό το σχεδιασμό είναι οι καιρικές συνθήκες και τίποτα άλλο. Η πλατεία εδώ συνεχίζει τα έργα. Η πλατεία συνεχίζεται πολύ εντατικά. Πρέπει να πω, γιατί στις εποχές που βρισκόμαστε και διανύουμε εν μέσω κρίσης, είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί και στα δύο έργα οι πόροι είναι διασφαλισμένοι, έτσι, από το ΕΣΠΑ, δεν είναι θέμα χρημάτων. Κάποιες φορές ίσως υπάρχει ένα θέμα εκταμίευσης, όχι χρημάτων όμως, αλλά είμαστε τυχεροί για το ότι από τη δημοπρασία προέκυψαν εργολάβοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν αυτά τα έργα και να παίρνουν χρήματα στην πορεία και να μπορέσουν να τα τελειώσουν, γιατί αυτό στις μέρες μας δεν είναι απολύτως διασφαλισμένο. Πιστεύω ότι σε 1,5 μήνα από τώρα που μιλάμε, η πλατεία θα έχει σχηματοποιηθεί, δηλαδή θα μπορεί να αντιληφθεί ο κάθε νεμεά της τι ακριβώς θα περιλαμβάνει, και μέσα στο καλοκαίρι πιστεύω ότι θα είμαστε απολύτως έτοιμοι για να παραδώσουμε αυτή την πλατεία στους νεμεάτες σε χρήση. Οι μεγάλες μέρες της Νεμέας του 2014 θα φιλοξενήσουν εκδηλώσεις ή την κεντρική εκδήλωση στο χώρο της νέας πλατείας. Νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως εφικτό με τους ρυθμούς που προχωράει το έργο.